Η ηθοποιός Μάγδα Τσαγκάνη έχει μόλις φτάσει έξω από το σπίτι της στην πολυκατοικία της Οδού Αχαρνών και αγωνιά για την κατάσταση στην οποία θα βρει την περιουσία της. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Ζω έναν εφιάλτη. Δεν ξέρω αν αντέξω. Πιστεύω να αντέξω. Το μεσημέρι της Παρασκευής βρισκόταν μαζί με ένα φιλικό ζευγάρι στο διαμέρισμα του Τρίτου Ρόφου όταν ακούστηκε η πρώτη έκρηξη. Αναγκάστηκαν να πάνε σε διπλανή πολυκατοικία για να γλιτώσουν από τους καπνούς και τη φωτιά, καθώς δεν υπήρχε δυνατότητα διαφυγής από το ισόγειο. Και λέω, πω, τι έγινε, έκρηξη, βγαίνουμε στο μπαλκόνι από εκεί και κοιτάμε, λέω, πω, αυτή κάτω, λέω, με τις φιάλες. Και μετά που ακούγαμε κι άλλα, μπαμ, μπαμ, εκεί γινόταν χαμός. Εκεί φύγατε. Λέει ο κύριος αυτός καλύτερα, πάμε πάνω Μάγδα. Μου λέει και πήγαμε, έχει ακάλυτο, ανεβήκαμε τη σκάλα και βγήκαμε τα ράτσα και πηδήξαμε στην διπλανή πολυκατοικία. Η ηθοποιός που έγινε γνωστή από τη συμμετοχή της σε δεκάδες ταινίες και σειρές περπατάει με αγωνία στο εσωτερικό του σπιτιού που μεγάλωσε και πέρασε όλη τη ζωή της και προσπαθεί να δει τι έμεινε όρθιο. Τι να ζητήσω, μένω στο σπίτι φίλων μου. Και θα πάω, αν είναι να μείνουμε, θα πάω στην Αίγινα. Αν είναι και να δω τι μπορώ να κάνω. Ή μπορεί να, μέχρι να φτιαχτεί, κι αν φτιαχτεί, να νοικιάσω μια γκαρσονιέρα να μένω. Από το 60 που το αγόρασε ο μπαμπάς μου το σπίτι και έμενα εδώ. Όπως λέει στον Αντένα η ηθοποιός, το κακό ήταν θέμα χρόνου να γίνει στην πολυκατοικία. Και είναι χρόνια, δεν είναι εδώ 1, 2, 3 χρόνια. Πολλές φορές πάει στάμνα στη Βρύση, μια φορά σπάει.